Στη σημερινή συνεδρίαση υπερευρίσκονται ο κύριος Χαρίτος, ο κύριος Αβράμης, ο κύριος Μπουκουβάλας, ο κύριος Γκίνης, ο κύριος Γεωργακάκης, η κυρία Παπασταμέλου Γκούμα, ο κύριος Αθανασόπουλος, η κυρία Γεωργοπούλου, ο κύριος Τσαλικίδης, ο κύριος Τσιβίλογλου, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Γκίκας, ο κύριος Κατσούλης, η κυρία Κόλια και παρευρίσκεται και ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Κολαξής από την τοπική κοινότητα Καλυβίων. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου και ώρα 19 και πόσο είναι, και 12, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σαρονικού, έχοντας απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση καταρχήν για το θέμα των διμηνητών. Επειδή δεν μπόρεσε μάλλον ο Σύνδεσμος Λαβρεοπτικής να πάρει 13 άτομα. Θα πάρουμε εμείς το δεύτερο δίμηνο, δηλαδή θα απενεργοποιήσουμε την απόφασή μας αυτή. Και βέβαια, γι' αυτό οφείλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορώ μόνη μου να αναστείλω μία απόφαση και θα επανέλθουμε πάλι. Γιατί αν σπάσουμε τώρα την απόφαση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην μας δώσουν δεύτερη κατεπίγουσα δίμηνη, για δίμηνα. Οπότε, ναι, να μην μπορέσουμε να τους πληρώσουμε. Οπότε είναι καλύτερα να επανέλθουμε. Δηλαδή, να αναστείλουμε αυτήν και να επανέλθουμε με νεότερη. Συμφωνούμε? Μισό λεπτάκι. Ένα θέμα θέλει εκτός ημερήσιας διάταξης να βάλει ο κύριος Δήμαρχος. Να το θέσω τώρα? Ναι, τώρα βέβαια, εκτός ημερήσιας τώρα. Ναι, και να το συζητήσουμε και απευθείας ή μόνο τον τίτλο θέλετε? Τον τίτλο και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αντικατάσταση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Αριστοδίκος. Επίσης έχει μία παρέτηση, ένας άνθρωπος που δεν ήρθε ποτέ. Μήπως πρέπει και αυτόν να ορίσουμε έναν καινούργιο άνθρωπο. Τώρα το λέω, τώρα το θυμήθηκα. Πώς λέγεται? Το είπανε προχθές, στο νομικό πρόσωπο ποιοι είναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Από τους Βαγγέλης είναι από εδώ, από τους πολίτες. Ένας πολίτης. Δεν είναι, είναι δικός μας, δεν είναι από την αντιπολίτευση. Άμα δεν το έχουμε το όνομα, το φέρνουμε σε επόμενο την αντικατάσταση αυτή. Την και πώς θα γίνει, κάθε τόσο θα κάνουμε τροποποιήσεις? Πρέπει μία φορά. Μήπως τότε να πούμε έναν από τους αναπληρωματικούς. Έχουμε ορίσει αναπληρωματικούς, ή μπορείς να φέρεις αυτή την απόφαση? Έχουμε ορίσει, ναι. Για να φέρει την απόφαση. Να το λύσουμε, γιατί υπόθηκε προχθές ότι έχει ζητήσει να αντικατασταθεί, γιατί λόγω υποχρεώσεων, όπως οι προτώσεις, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Δεν έχει έρθει ποτέ. Άρα αντικαθίσταται με τον πρώτο αναπληρωματικό. Αυτό όμως θα πρέπει να γραφτεί. Δηλαδή θεωρώ ότι οι αναπληρωματικοί αναπληρώνουν σε περίπτωση μόνο παρέτησης ή τέτοιο. Δηλαδή δεν αναπληρώνουν κάποιον που θα λείψει μία φορά. Δεν έχω δεύτερο εκτός. Ο κύριος Καραγιώργος έχει δύο θέματα. Είναι τεχνικά θέματα. Άνοιξε το μικρόφωνο, Γιώργο. Γιώργο, δεν ακούγεται. Μικρόφωνο για να μαγνητοφωνείτε. Τα δύο θέματα εκτός ημερήσιας είναι η έγκριση της μελέτης εφαρμογής για το βρεφονηπιακό του Κουβαρά. Και το δεύτερο, παρακαλώ, η έγκριση των όρων για την προγραμματική σύμβαση για την συντήρηση των οδών των Καλυβίων, που έχουμε λάβει επιχορήγηση από το υπομεδή 200.000. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι οι γαλάζιες ακτής. Οι γαλάζιες ακτής τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, είναι αρκετά σοβαρά, διακυβεύονται τα συμφέροντα του Δήμου, αν δεν μπορέσουμε να τα ξεκινήσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ να τα θεωρήσετε και εσείς κατεπήγοντα. Συμφωνείτε? Ωραία. Επίσης κάτι θέλω ακόμα να σας παρακαλέσω. Επειδή πράγματι σήμερα τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται εδώ και έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι από το πρωί εδώ, δεν έχουν φύγει καθόλου, ο κύριος Καραγιώργος ιδιαίτερα που μένει στην Αθήνα, θα παρακαλέσω να προτάξουμε τα θέματα αυτά και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Να συζητήσουμε δηλαδή αυτά τα υπηρεσιακά. Έχετε κάποιο θέμα που είναι...
Να τις αφήσουμε, να κάνουμε μία παύση, ξέρω εγώ, να τις συζητήσουμε τις ερωτήσεις και να επανέλθουμε. Θα βάλει τα εκτός των. Ας προτάξουμε αυτά για να φύγουν. Δεν θα μας ξανάρθουν δηλαδή. Οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, δεν θα το ξαναευχαριστήσω άλλη φορά. Γιατί έρχονται και χωρίς αμοιβή, αυτό πρέπει να το πούμε. Τους ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερα, ας τους διευκολύνουμε λίγο να φύγουν όσο γίνεται νωρίτερα. Λοιπόν, θα πούμε πρώτα το πρώτο. Το πρώτο είναι έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων Προέδρου ΔΣ κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Σαρονικού για το έτος 2014. Η εισήγηση θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΣΑ και από την κυρία Καρακιουλάφη. Σας ακούμε. Κυρία Καρακιουλάφη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα. Ισολογισμός κοινοφελούς 2014. Λοιπόν, έχουμε τις γνωστές δομές, δύο παιδικούς σταθμούς, ΓΔΑΒ, βοήθεια στο σπίτι και τα διοικητικά έξοδα. Μία χρονιά δύσκολη από άποψη εσόδων με μεγάλη διαφορά στα έσοδα, δηλαδή αρκετά μειωμένα έσοδα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Λοιπόν, ξεκινώ από την κατάσταση γενικής εκμετάλλευσης, να πούμε συγκεντρωτικά και μετά να αναλύσουμε αναδομή τα έσοδα και τα έξοδα. Το 2014, λοιπόν, το σύνολο των οργανικών εσόδων της κοινοφελούς ήταν 527.906,62 έναντι 576.831,72. Αν κάνει κανείς τη διαφορά, είναι 49.000 λιγότερα τα έσοδα το 2014 έναντι του 2013. Και αντίστοιχα, λοιπόν, τα έξοδα 565.836,36 έναντι 546.316,89 το 2013. Αυτά, λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά. Να ρωτήσω κάτι. Είναι διαφορετικά τα νούμερα από αυτά που έχουμε εμείς εδώ στην αναλυτική έκθεση πεπραγμένων? Το έχουμε και αναλυτικά εκεί. Είναι, αυτός είναι ο ισολογισμός τώρα που παρουσιάζω εγώ. Είναι δηλαδή ένα α3 landscape. Έχει μία διαφορά στα... Όχι, όντως υπάρχει μία διαφορά. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Για τον ήχο. Κάνει με ένα αντίλελο κάτι περίεργο. Τον ήχο μπορείτε να τον διορθώσετε λίγο? Όχι. Κάνει κάτι περίεργο, δηλαδή δεν ξέρω αν ακούω. Την έκθεση σε σχέση με τον... Λοιπόν, όντως υπάρχει μια διαφορά. Είμαστε υποχρεωμένοι εδώ, στον πίνακα στις οικονομικές καταστάσεις, απαρτίζονται και συγκεκριμένα στο πινακάκι που διάβασα πριν, τα οργανικά έσοδα. Συνολικά στην έκθεση πεπραγμένων έχουμε και τα ανόργανα. Η διαφορά λοιπόν οργανικών και ανόργανων εσόδων, έτσι πρέπει να αποτυπώνονται. Η διαφορά οργανικών και ανόργανων εσόδων έγινε στο γεγονός ότι τα οργανικά έσοδα αφορούν άμεσα αναμενόμενα και σχετιζόμενα με το αντικείμενο έσοδα. Τα υπόλοιπα θεωρούνται έκτακτα. Μπορεί αυτά να είναι έσοδα προηγουμένων χρήσεων. Και πράγματι η διαφορά έγινε σε έσοδο προηγούμενης χρήσης, δηλαδή έσοδο του 2013, που ήρθε, βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μέσα στο 2014. Ναι. Είναι 544-549, δηλαδή η διαφορά είναι 5,5 περίπου χιλιάρικα. Λοιπόν, αναλυτικά λοιπόν, αναδομή. Ξεκινώ από τα έξοδα. Λοιπόν, συνολικά, όπως είπαμε, 565.836 και 36 λεπτά. Λοιπόν, πώς αυτά επιμερίζονται στις δομές? Για τον παιδικό σταθμό Καλυβίων είχαμε επιβάρυνση 127.747,21. Για το Λαγονίσι, αντίστοιχα, η επιβάρυνση ήταν 225.843,09. Για τον ΚΔΑΠ τα έξοδα 81.505,84, για το βοήθεια στο σπίτι 61.935,15 και γενικά διοικητικά έξοδα 68.805,07. Ακριβώς από κάτω λοιπόν, αντίστοιχα, για συγκρίση υπάρχουν και τα νούμερα του 2013. Τώρα. Είναι.
Στη δεύτερη σελίδα, στον λογαριασμό, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, είναι λοιπόν η εκμετάλλευση, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδα, αν δηλαδή κάθε δομή είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Είναι δηλαδή, αποτυπώνονται τα έσοδα αναδομή και συγκεκριμένα ξεκινάμε από τον παιδικό σταθμό Καλυβίων, όπου τα έσοδα για το 2014 ήταν 127.062 και 13, αντίστοιχα τα έξοδα 127.747 και 21. Μεταφέρονται δηλαδή από τους προηγούμενους πίνακες εκεί για να γίνει η εκμετάλλευση αναδομή και να βγει το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης. Μία μικρή ζημιά 685,08. Για τον παιδικό σταθμό του Λαγωνισίου, τα έσοδα ήταν 243.086 και 46 και αντίστοιχα τα έξοδα 225.843,09. Κέρδος είχε αυτή η δομή 17.243 και 37. Έσοδα για τον ΚΔΑΠ, λοιπόν, συνολικά τα έσοδα είναι 30.287 και 38 και 36.120, συνολικά 66.000, λάθος δικό μου στην ανάγνωση, και 81.505 και 84 τα έξοδα, ζημία 15.098 και 46, του βοήθεια στο σπίτι τα έσοδα 53.748 και 73 και αντίστοιχα 61.935 και 15 τα έξοδα. Η ζημιά λοιπόν για το βοήθεια στο σπίτι ανέρχεται στις 8.186 και 42. Τα έσοδα διοικητικής λειτουργίας 37.550 και 42 και οι αντίστοιχες δαπάνες 68.805,07. Συνολική ζημιά για το διοικητικό κομμάτι, για την γενική υποστήριξη δηλαδή όλων των δομών 31.254 και 65. Είχαμε πιστωτικούς στόκους 51 και 50. Και βεβαίως αυτά τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων 7.608,29. Συνολικά δηλαδή είχαμε αρνητική διαφορά εσόδων εξόδων 38.543 και 77. Και βέβαια τέλος στην προστινή σελίδα, στο Α3, αποτυπώνεται ο ισολογισμός, η οικονομική κατάσταση δηλαδή της επιχείρησης, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πάγια μετά τις αποσβέσεις. Οι απαιτήσεις από πελάτες 0, που σημαίνει ότι τα είχαμε εισπράξει όλα, όσα δηλαδή είχαμε απαιτήσει μέχρι 31/12 του 2014, τα εισπράξαμε είτε από το Δήμο είτε από την ΕΤΑ, δεν υπήρχαν οφειλόμενα. Έχουμε ένα μικρό ποσό παρακρατηθείς φόρους προς επιστροφή. 15.156 και 11 είναι ένα ποσό το οποίο δεσμεύεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ως κολάντερα για εγγυητικές που έχουμε βγάλει για τη συμβάση που υπογράφουμε με την ΕΤΑ. 632 ευρώ είναι αχρεωστήτως δαπάνες που μας πήρε η τράπεζα και οι οποίες επεστράφησαν μέσα στο 2015, οπότε πρέπει να αποτυπωθούν εδώ στον ισολογισμό. Το ταμείο 147.100 και 14, με αυτό ξεκινάει δηλαδή το 2015, και τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 79.458, είναι βεβαιωμένη πρόβλεψη εσόδων. Είναι δηλαδή τα έσοδα τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί, αλλά είναι, απορρέουν από την υπογραφή σας σύμβαση μεταξύ κοινοφελούς και ΕΤΑ και είναι αυτά που αναλογούν το πρώτο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Γιατί οι συμβάσεις που γράφουμε δεν είναι ημερολογιακές, οπότε έχει γίνει επιμερισμός των εσόδων και αυτά αφορούν το 2014. Και ουσιαστικά υπογράψαμε υπογράψαμε το 2015, αλλά ξεκινάει η ισχύ της σύμβασης από το 2014 τον Οκτώβριο. Και δεξιά είναι το παθητικό, είναι η καθαρή θέση της επιχείρησης, δηλαδή η καθαρή θέση της επιχείρησης μέχρι σήμερα, με συσσωρευμένα όλα τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, είναι 149.155 και 82. Υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.987 και 95 αφορά την ρύθμιση ΙΚΑ που έχουμε, που έρχεται από παλιά, από πριν την συγχώνευση από τη δικαία. Προμηθευτές 30.366, 31.12, υποχρεώσεις σε φόρους 18.486, ασφαλιστικούς οργανισμούς 22.058, είναι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Σύνολο υποχρεώσεων 102.000. Αυτά. Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση του 2014 και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
προσήλθαν ο κύριος Δημητρίου, η κυρία Ράπτη, η πρόεδρος του τοπικού της Αναβήσου, κυρία Κετέογλου, και ο πρόεδρος του τοπικού του Κουμπαρά, ο κύριος Κίτσιος. Επίσης, κύριε συνάδελφοι, αν κάποιοι θέλουν θέματα, έχουμε εδώ κάποια σετάκια, μπορείτε να τα πάρετε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ο κύριος Τσαλικίδης. Τώρα μου φαίνεται δεν ακουόμαστε καθόλου ακόμα. Δεν ακούγεται. Με ακούτε? Συγγνώμη. Πάλι αυτό είναι πρόβλημα. Κάτι έγινε, κάτι έγινε. Μήπως πρέπει να αλλάξεις μικρόφωνο? Αλλά έχω την αίσθηση και εγώ. Με ακούτε τώρα? Δεν μιλάω. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Okay. Ήθελα να επιβεβαιώσω ότι και να ρωτήσω, το ποσό το οποίο ο Δήμος για το 2014 επιχορήγησε την κοινοφελή επιχείρηση είναι το 38.543, είναι δηλαδή η διαφορά εσόδων και εξόδων για... ποιο είναι? Τι θέλεις? Το ποσό που επιχορήγησε ο Δήμος το 2014 είναι 200.000 ευρώ. Όλο, ναι, θα τα βρεις. Να πω κάτι στον απολογισμό, αν θα το δείτε, τα έχουμε κάνει αναλυτικά. Όπως τα ζητάγατε από την Ελλάδα, ζητούσαμε όλοι μας από τις άλλες φορές και λέμε πόσα το 13, γιατί το κάθε αυτά κομμάτι έχουμε, πόσα το 14. Από εκεί θα τα δεις ακριβώς για όλα. Στο επόμενο που θα σας... Στη δεύτερη σελίδα, εκεί που λέει οικονομική θέση της επιχείρησης, λέει είδος εσόδου, χρηματοδότηση ΟΤΑ μέσω προγράμματος δράσης 250.000. Ναι, αυτό είναι την επιχορήγηση του Δήμου. Ναι. Από κάτω που είναι χρηματοδότηση από προγράμματα είναι το ΕΣΠΑ. Είναι το ΕΣΠΑ. Ναι, από τα ΕΚΑ. Ωραία. Μετά είναι τα τροφεία και τα υπόλοιπα. Okay. Το επόμενο θέμα, όχι στο επόμενο, είναι το ίδιο θέμα ο απολογισμός. Από ό,τι βλέπετε είναι για πρώτη φορά, τα έχουμε κάνει έτσι, όπως και για όλα στον κάθε τομέα, για τα καλύβια, για την ανάβησο, τα έχουμε κάνει αναλυτικότατα, πόσα άτομα που υπάρχουν για όλες τις δομές. Θα σας αναφέρω μετά. Κατά τη διάρκεια προσήλθε και ο κύριος Αλεξόπουλος Βασιλείος. Εδώ θα ήθελα, το είπαμε βέβαια και στην αρχή, αλλά η χρήση ουσιαστικά, το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης αφορά την προηγούμενη διοίκηση. Από τον Σεπτέμβριο και μέχρι το τέλος του έτους είναι η χρήση αυτής της διοίκησης. Το μικρότερο μέρος. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, εσείς? Επειδή είναι όλα λιλένδετα, θα ήθελα να συζητήσω και στον απολογισμό τα αναλυτικά όλα που τα έχουμε δώσει, να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι όσοι δεν τα έχουν. Α, και τα έχουμε στείλει. Τι ακριβώς έχει γίνει? Θέλετε να πείτε δύο πράγματα? Είναι... Λοιπόν, έχουμε δηλαδή, από ό,τι ζητήσει ο κ. Σαλίδης, από τον Δήμο, το 2013 είχαμε πάρει 257.500. Το 2014 πήραμε 250.000. Από την ΕΤΑ, το 2013 πήραμε 280.311,50. Το 2014 πήραμε 239,39 και 18. Από τα τροφεία, το 2013 είχαμε 36.543,51. Το 2014 είχαμε 32.118,02. Είχαμε τόκους 2,5 περίπου χιλιάδες, τώρα είχαμε 51-50. Από το βοήθεια το σπίτι τα 7.608 που βλέπετε αφορούν το 2013, μόλις αυτό που είχε γίνει όλος, που δεν είχαν επί τις υπογραφές και τα σχετικά, το είχαμε συζητήσει το 2013 δεν τότε. Και έχουμε, δηλαδή, είχαμε λοιπόν 579.287,73 και το 2014 είχαμε 514.497. Βλέπετε τη διαφορά αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι όλα. Εκείνο το οποίο ήθελα πάλι να σταθώ και το έχει δει, ότι για μία-μία δομή για το θέμα των παιδικών σταθμών, δεν ξέρω αν τα έχετε όλοι μπροστά σας, ας ξεκινήσουμε από το βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε μία αναλυτική έκθεση που λέμε ότι 78 άτομα ήταν νοσηλεία, 59 άτομα είναι οικογενειακά προβλήματα, 38 άτομα διάφορες υπηρεσίες. Για το κοινωνικό παντοπολείο είχαμε μέχρι σήμερα το 2015 180 οικογένειες και το 2015 150 οικογένειες, βιβλιάρια και διάφορες περιπτώσεις. Αυτές αναλύονται ως εξής. Για το βοήθεια στο σπίτι, για το 2015, 42 οικογένειες από τα Καλύβια, 48 Λαγονίση, 19 Κουβαρά, 32 Ανάβησο,
18 φώκια, 16 σαρονίδα, το κοινωνικό παντοπολείο. 18 καλύβια, 39 λαγονίσι, 23 κουβαρά, 15 φώκια, 37, σαρονίδα, 18, ανάβησος 35. Κοινωνική πρόνοια. Καλύβια 33, λαγονής 38, κουβαρά 15, ανάβησος 47, φώκια 32 και σαρονίδα 10. Είναι αναλυτικότατα, εντάξει, τα ονόματα φυσικά δεν αναφέρω, το ξέρετε για πολλούς ευνοήτους λόγους. Κοινοφελής το έχει το βοήθησο. Για το κουδάπτορα. Το παντοπολείο δεν το έχει κοινοφελής. Το παντοπολείο όχι. Επιχορήγηση που είχαμε από τα... Από ΕΣΠΑ ήταν για τα καλύβια, γιατί εκεί αναφέρεται δηλαδή, ξέρετε, η δομή του κλάπου, γιατί δεν είχε κάτω παλιά και τους καλύπτουμε εμείς. 24 παιδιά μας επιχορηγήσανε και εμείς είχαμε 80 παιδιά καλύβια λαγονίσει και είχαμε 29 παιδιά στην ανάβησο. Μέχρι σήμερα, να σας κάνω και το σημερινό για να ξέρετε για το 15 που έχουμε προχωράει το πρόγραμμα, ήδη μέχρι σήμερα είχαμε 81 αιτήσεις από την περιοχή Καλύβια Λαγονίση και 32 ήδη αιτήσεις έχουμε από Φώκια και από Ανάβησο μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Και Σαρονίδα μαζί, πώς δεν έχουμε, μιλάω, το κομμάτι είναι... Ήδη συνεχίζονται αιτήσεις και μάλιστα είχαμε συνονιστήκαμε πάλι και με τους προέδρους και με τους παλιούς, έχουμε βάλει υπάλληλο και στην Ανάβησο και στη Φώκια που παίρνει τις αιτήσεις και δώσαμε, επειδή υπήρχε και προσέλευση και καθιερίσαμε, δώσαμε, επειδή έλεγε αύριο η ημερομηνία για τις αιτήσεις, δώσαμε και την άλλη εβδομάδα παράτα για να μπορέσει να μαντευτεί περισσότερο κόσμο. Το είπαμε κύριε Χαρίτο, το έχουμε δώσει το όλοι και ήρθε και η Μαριά να έχει αναλάβει. Αυτό είναι θέμα με τις τοπικές κοινότητες, συνεννοηθήκαμε, σας είπα. Ήδη και σήμερα το απόγευμα είχε έρθει η Μαριά που το έχουν βάλει από τη Φώκια. Και μία εβδομάδα επίτηδες και πραγματικά το θέμα είναι ότι η επιχορήγηση η οποία παίρνουμε ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ λίγη. Να κάνω μία ερώτηση. Έχουμε ήδη προκηρύξει, παίρνουμε 4 παιδιά τα οποία θα κατέβουν κάτω για την ανάβησο Σαρονίδα και θα γίνει στην ανάβησο θα είναι το ΚΔΑΠ για το 15. Εκείνο που ήταν ο βρεφονιακός σταθμός. Το καινούριο. Φεύγει το παντοπολείο, φεύγει από εκεί πέρα. Φεύγει. Εκείνο που ήθελα να σας τονίσω να δείτε και τη διαφορά για τα χρήματα, όταν ξεκινήσατε τα προγράμματα, παίρναμε 3.600 ευρώ για το κάθε παιδί, 3.800 είναι για την ακριβία. Μετά μας το κάνανε την τελευταία φορά 2.800 και φέτος παίρνουμε 2.500. Γι' αυτό βλέπετε όλες τις διαφορές. Και πάλι με το μάζεμα που κάναμε στην επιχείρηση διαφορετικά καταλαβαίνετε με τα άτομα τα οποία έχουμε και με τα ποσά τα οποία παίρνουμε από την ΕΤΑ, από τα 3.800-2.500 χιλιάρικα καταλαβαίνετε πάλι. Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Το παντοπολείο είναι ξεχωριστός οργανισμός τώρα. Αφορά το κομμάτι του 14. Αλλά επειδή ήταν και πέρυσι και επειδή είχαν βοηθήσει και βοηθάει το βοήθεια στο σπίτι, σαν έκθεση πραγμάτων έπρεπε να ενημερώσουμε ακριβώς και επειδή την περασμένη φορά είχαν ρωτήσει και τον κύριο Κίνη για την ακρίβεια, γι' αυτό καθίσαμε και τα κάναμε αναλυτικά για να του δώσουμε και ως άτομα. Ακριβώς, αυτό ακριβώς λέω. Το βοήθεια στο σπίτι είναι από τις μεγάλες υποστηρίξεις στο κοινωνικό παντοπολείο. Στην προηγούμενη Τετάρτη είχαμε απολογισμό. Και αυτά τα στοιχεία σας τα έδωσε στο διαγωνισμό. Ναι, μα το κοινωνικό με κατεύθυνση είναι. Και υποχρεούμε να το φέρουμε και στα όργανα. Πέρα από την επιτροπή να το φέρουμε. Σε επόμενη συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε ο κύριος Μπούτσης Βασίλειος. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, ο κύριος Κωνσταντέλος. Τέχνης τοποθετήσεις. Ήθελα να ρωτήσω πραγματικά το κοινωνικό παντοπολείο που θα στεγαστεί. Αν έχουμε κάποια λύση, γιατί...
να το συζητήσουμε μετά. Για να απαλλάξουμε τους... Μα θα έρθει και σαν θέμα το κοινωνικό παντοπολείο γιατί θα φέρει απολογισμό. Ωραία, εντάξει. Στο δεύτερο λύκειο, στο δεύτερο λύκειο Λαγωνισίου, Καλυβίων, στο υπόγειο κάτω έχει μία γκαραζόπορτα και ανεξάρτητη είσοδο και χώρο τεράστιο, εκεί το χρησιμοποιούμε ο Δήμος ως αποθήκη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χώρο, εξετάσαμε όλα τα σενάρια, τις πιθανές προτινόμενες λύσεις, αλλά δεν μας έκανε κανένας άλλος χώρος. Μοιραία θα πάμε εκεί στο υπόγειο, το οποίο δεν έχει επίσης ανοίγματα, αλλά δεν έχει τα φρεάτια που έχει ο παιδικός σταθμός στην Ανάβησο. Και από την άλλη εβδομάδα μετακομίζουμε προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί το ΚΔΑΠ. Ναι. Θα εγκατασταθεί στο καινούριο παιδικό σταθμό. Ναι, σε πρώτη φάση θα εγκαταστήσουμε το ΚΔΑΠ τους καλοκαιρινούς μήνες και αμέσως μετά το Σεπτέμβρη θα πάει ένα τμήμα από τα παιδάκια του παιδικού σταθμού. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντέλος. Ναι. Συνάδελφοι, όσες φορές έχω μιλήσει για το θέμα της κοινοφελούς και των εγκρίσεων, νομίζω ότι κάνω μια κριτική που βέβαια δεν αφορά το αν και πώς θα λειτουργήσουν οι παιδικοί ή τι πρέπει να πληρωθεί ή όχι, αλλά σχετικά με κάποια θέματα λειτουργίας, καλύτερης λειτουργίας, διάχυσης και εξάπλωσης της λειτουργίας της κοινοφελούς σε όλα τα όρια του Δήμου. Και νομίζω ότι με τον τρόπο, έστω και με αυτή την κριτική και στην προηγούμενη θητεία και σε αυτή, έχω βοηθήσει στο να καλυτερέψουν κάπως τα πράγματα. Υπάρχει σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία εξακολουθούν και δεν λειτουργούν κατά την άποψή μου με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αναφέρθηκε πριν ο κύριος Χαρίτος για το θέμα του ΚΔΑΠ στην Ανάβησο και σας αναφέρω το απλό, εάν είχατε μπροστά σας το έντυπο το οποίο κυκλοφόρησε και διαφήμιζε, ας πούμε, προέτρεπε τον κόσμο για την εγγραφή των παιδιών, ήταν ένα έγγραφο το οποίο, μια σελίδα α4, η οποία δεν είχε τις πληροφορίες, δεν ήταν στημένο σωστά. Δεν έδινε την πληροφορία ότι μπορεί στις τοπικές κοινότητες να πάει κάποιος, να υπάρχουν τηλέφωνα υπεύθυνοι, να χειριστούν και να δεχθούν τα αιτήματα. Αποτέλεσμα αυτής της τολούρας πιστεύω ήταν και το περιστατικό το οποίο ανέφερε πριν ο κύριος Χαρίτος. Νομίζω ότι οι ανάγκες οι πραγματικές δεν αντιστοιχούν στα 32 τις αιτήσεις που είναι μέχρι τώρα όταν μιλάμε για Ανάβησο, Φώκια και Σαρονίδα. Εάν αυτό το πράγμα είχε διαφημιστεί, είχε προωθηθεί με το σωστό τρόπο, οι αιτήσεις θα ήταν πολύ περισσότερες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το προσέξετε έστω και στις τελευταίες ημέρες, αν μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχουν κατά τόπους άνθρωποι, τηλέφωνα, όχι τηλέφωνα Καλυβίων μόνο, τηλέφωνα των τοπικών κοινοτήτων, άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να το χειριστούν και να προωθήσουν αυτή την ιστορία. Στο παρελθόν έχω εκφράσει επίσης κριτική για το θέμα της μισορωσίας όσον αφορά τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και έχω διαφωνήσει και σε αυτό. Και για τους λόγους αυτούς δεν θα ψηφίσω το σημερινό θέμα. Διαμαρτυρόμενος, δεχτείτε σαν μια κριτική, έστω και σε αυτά τα επιμένω σημεία και άλλα, βλέπω εδώ μια εικόνα και μια παρουσίαση της κατάστασης του 2015. Το θέμα μας, η σελίδα η οποία έχει το βοήθεια στο σπίτι, το Παντοπολείο και την Πρόνοια, μιλάει για το 2015. Το 2014, το 2014 μιλάμε. Η εικόνα αυτή που εμφανίζεται εδώ είναι του 2015. Τι όχι. Αφού βοήθεια στο σπίτι 2015, λέει, Παντοπολείο 2015, Πρόνοια 2015. Εν πάση περιπτώσει, δεχτείτε το σαν μια κριτική, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια και πρέπει, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο οι υπηρεσίες της κοινοφελούς να λειτουργούν και στα 5 σημεία του Δήμου και μετά από 4 χρόνια, 5 που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Σαρονικού, νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Θα ήθελα να σταθώ στα θέματα που έδειξε ο συνάδελφος. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ΚΔΑΠ δεν υπήρχε και δεν είχε προβλεφθεί καθόλου κάτω.
Το ΧΔΑΠ αναφέρεται μόνο όταν το έχει κάνει ο τέλος Δήμος Καλλιβίων. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάτω. Την πρώτη φορά είχαν πάει, αν θυμόσαστε καλά, είχαμε πει τουλάχιστον να είναι 30, τότε που είσαστε όλοι κάτω, και παρουσιαστήκαν 19 άτομα από την ανάβηση. Ποιο δεν ήταν από την ανάβηση τα πιο πολλά, ένα λεπτό, θα σας τα θυμίσω απλώς. Μετά γίνανε 29. Για τη διαφήμιση. Αν θυμόσαστε καλά, στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και 1,5 μήνα, σας είπα ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε και τις αιτήσεις και τα χαρτιά τα οποία στείλαμε βάσει του νόμου, επειδή η έδρα, ή όχι ότι επειδή είναι η έδρα εδώ, επειδή η κοινοφελία αναφέρονταν μόνο στα κάτω. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ανάβησο ή φώκια. Παρ' όλα αυτά όμως φύγανε τα χαρτιά. Όχι μόνο σε όλες τις κοινότητες και είπαμε να είναι σε επικοινωνία, αλλά και σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Όλα τα δημοτικά σχολεία φύγανε χαρτιά από εδώ για πρώτη φορά του Δήμου μας και πήγανε για να μπορέσουν να κάνουν αιτήσεις. Πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ. Όταν είδαμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα ότι υπήρχε πρόβλημα, επικοινώνησα εγώ προσωπικά πάλι με τους προέδρους κάτω και τους είπα, αφού υπάρχει πρόβλημα, δεν είχα καμία ενημέρωση. Όταν με πήρανε και είπαμε, βάλτε σας παρακαλώ ένα άτομο, γιατί υπήρχε πρόβλημα και οπωσδήποτε για να έχει ένα άτομο να διαθέσει κάθε κοινότητα για το συγκεκριμένο. Και μάλιστα μπορώ να ευχαριστήσω και τους δύο προέδρους ότι το δεχτήκανε και τους είπαμε, δίνουμε και μία εβδομάδα παράταση ακόμα για να μπορέσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι φέτος πραγματικά, μπορεί άλλες χρονιές να μην ήταν όπως ακριβώς λέτε, αλλά φέτος έγινε πραγματικά καλή διαφήμιση. Όσο αναφορά που είπατε για το 2015, αυτά τα οποία γράφουμε και το ζητούσατε πάντα εσείς και καλά κάνετε, και τότε που είσαστε στη συμπολίτευση, δεν το συζητάω καθόλου. Βλέπετε λοιπόν ότι φέτος κάναμε αναλυτικότητα αυτά τα οποία ζητούσατε. Γράφουμε 15, επειδή είναι μέχρι τα άτομα, ναι, είναι το 14, αλλά επειδή είμαστε τώρα 15, να ξέρετε την εικόνα τη σημερινή. Να ξέρετε ακριβώς, μπορείτε να με ρωτήσετε και λέω, θα γράψουμε ένα χαρτί και θα πούμε αναλυτικά μέχρι σήμερα που μιλάμε πόσο είναι γραμμένο στην κάθε δομή. Για να ενημερωθείτε όλοι σας. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέμε 15, δεν βάλαμε 14. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήρθε η κυρία Γκίνη Μαρία. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι δυνατότητες των δομών είναι να συμπεριλάβουν, ας πούμε, όσα παιδιά δηλώσουν στους παιδικούς σταθμούς ή στο ΚΔΑΠ, ή υπάρχει κάποιος περιορισμός? Κοιτάξτε να δείτε, για το ΚΔΑΠ όσα άτομα είναι θα τα πάρουμε. Μιλάμε υπάρχει για το άδεια. Για αυτό. Υπάρχει, ναι, άδεια για συγκεκριμένα άτομα. Υπάρχει άδεια 110. Εμείς το έχουμε ανεβάσει, το έχουμε κάνει γύρω στα 110 άτομα. Μιλάω για το Καλλίβια εδώ Λαγονίση. Όσον αφορά το κάτω, επειδή είναι ο Βρεφονιακός ο καινούριος, εκεί πέρα είναι ξεχωριστό το κομμάτι. Και έχουμε πει πάλι, είχαμε πει μέχρι 30 από ό,τι ακούσατε προηγουμένως, για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Αλλά και πάλι είπαμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, όσα παιδιά και να έρθουν, αυτή τη στιγμή θα τα πάρουμε. Γι' αυτό δώσαμε και την παράταση. Όσο αναφορά τους παιδικούς σταθμούς, αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις, ακόμα δεν έχουν έρθει για τα ΕΤΑ να κάνουν τις αιτήσεις. Τι γίνεται, για να γνωρίζετε. Κάνουμε αιτήσεις. Επιχορήγηση δεν μπορούν να πάρουν παιδιά που είναι δημοσιοπαλλητές. Δηλαδή, υπάλληλοι του Δήμου δεν μπορούν να επιχορηγηθούν ή οποιοδήποτε αφορά μόνο στο ιδιωτικό τομέα. Γίνονται οι αιτήσεις. Μέχρι τέλος Αυγούστου μας στέλνουν από την Αθήνα που κάνουν τις αιτήσεις πόσα άτομα θα πάρουμε στον κάθε παιδικό, πόσα άτομα εγκρίνουν για τον κάθε παιδικό σταθμό. Από εκεί και πέρα, βάσει των αιτήσεων οι οποίες ήδη έχουν πάρει τα χαρτιά και από 15 του μήνα προχωράμε να παίρνουμε επίσημα, καθόμαστε λέει, μόλις μας έρθουν τα χαρτιά από τα ΕΤΑ και μας πούνε ότι στο Λαγονίση θα πάρουμε, ξέρω, 50 παιδιά ή στα Καλλίβια θα πάρουμε 30. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τη δυνατότητα την οποία έχουμε εμείς και συνήθως οι δύο παιδικοί σταθμοί, ο ΚΑΠ του Λαγονισιού πηγαίνει γύρω στα 90 με 100 άτομα, είναι και το θέμα του προσωπικού που συζητάμε, και γύρω στα 50-55 είναι επάνω, εδώ στο, πίσω από το παιδικό σταθμό, από το Δημαρχείο. Οπότε βλέπουμε
τι διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτών που επιχορηγούνται και τι διαφορά έχουμε. Τότε όλες οι αιτήσεις καθόμαστε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και βάζουμε τα παιδιά που πρέπει να συμπληρώσουμε. Κάτω ξέρω έχουμε 30 να πάρουμε. Είναι 40 αιτήσεις, δυστυχώς θα πάρουμε τα 30 που μέχρι τώρα τα έχουμε καλύψει. Γιατί τι κάνουμε, ότι μπορεί να είναι η κοινοφωνία να έχει αυτά, αλλά η παιδική σταθμή είναι ένας, ο Δήμος είναι ενιαίος. Οπότε κοιτάμε και παντρεύουμε και με τους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς και στέλνουμε παιδιά. Μέχρι σήμερα τα έχουμε πάρει όλα. Μέχρι φέτος. Τώρα φέτος τι θα γίνει δεν μπορώ να ξέρω. Όλες οι δομές έχουν αδειοδοτηθεί και κάθε δομή ανάλογα με το προσωπικό, με την κουζίνα της, με το χώρο της μπορεί να δεχτεί ορισμένο αριθμό παιδιών. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μας καθορίζονται πρώτον από το ΕΣΠΑ όπως είπε ο Πρόεδρος, πόσα θα εγκριθούν από το ΕΣΠΑ προηγούνται όλων των άλλων κατηγοριών και τα υπόλοιπα τα παίρνουμε με τα κριτήρια και με τα τροφεία που έχουμε, που θα συζητήσουμε παρακάτω. Μέχρι και πέρσι καταφέραμε και όσα παιδιά αιτηθήκανε τα πήραμε. Πλην κάποιον που εν πάση περιπτώσει μπορεί να με είχαν δικαιολογητικά ή να... Κάνουμε όμως μία δουλειά συνολική την περίοδο των εγγραφών. Συνεννοούμαστε και με τα νηπιαγωγεία να πάνε τα μεγαλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα μικρότερα. Να πείσουμε τους γονείς για να μπορέσουμε να τα πάρουμε όλα. Και πήραμε όλα τα παιδάκια. Το ίδιο ελπίζουμε ότι και φέτο θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Μία επισήμαση. Επειδή υπάρχει ένα κενό. Στο μικρόφωνο. Ο κύριος Χαρίτος. Υπάρχει ένα κενό στην εκμάθηση των μικρών παιδιών σε σχέση με την κολύμβηση. Αν θα μπορούσε το ΚΔΑΠ να βάλει φέτος ή ενδεχομένως του χρόνου στον προγραμματισμό μερικά μαθήματα κολύμβησης για τα παιδιά τα μικρά που είναι νήπια πρώτη δημοτικού, γιατί είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Το είχαμε προσπαθήσει. Σε ποιο κολύμβηση, πού θα τα πάμε? Στη θάλασσα. Το είχαμε προσπαθήσει ως δημοτική κοινότητα και είχε αποδώσει αυτό. Ήταν πολλοί οι γονείς που ενδιαφέρονταν. Ενδεχομένως με τους ναυαγοσώστες. Δεν μπορούμε. Απλά να ενημερώσω το σώμα ότι στη Σαρονίδα κάθε χρόνο και από φέτος γίνονται μαθήματα στην κολύμβηση από 4 χρόνων με κολυμβήτριες εξαιρετικές. Κύριοι συνάδελφοι, μιλάμε για άσχετο θέμα. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Επί του θέματος. Παρακαλώ. Παρακαλώ να προχωρήσουμε. Ωστόσο, η δική μου άποψη θα εκφράσω, παρακαλώ. Η κολύμβηση, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να το κάνει ο Δήμος. Θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά το χώρο, θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά τον προπονητή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, πολύ μεγάλη ευθύνη. Πολύ μεγάλη. Ναυαγοσώστες, βέβαια. Θα πρέπει να... Είναι κάτι άλλο που δεν είναι μέσα στις, τουλάχιστον τις τωρινές δυνατότητές μας. Λοιπόν. Κάνουμε ολόκληρη μάχη να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάτω το ΓΔΑΠ και πραγματικά λοιπόν, το κομπιτή. Να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μια διευκρίνηση μου δημιουργήθηκε η απορία. Κύριε συνάδελφοι, δεν ακούγεται ο συνάδελφος που τοποθετείται, ο κύριος Τσαλικίδης. Μια απορία μου δημιουργήθηκε ακούγοντας τον κύριο Θανασόπουλο. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τυπικό του ΚΔΑΠ να απευθύνεται και στις άλλες δημοτικές κοινότητες και να το γραφεί. Για κατάλαβα εγώ λάθος. Η άδεια του φορέα είναι. Αναφέρεται μόνο εδώ επάνω. Και γι' αυτό το είχαμε κάνει. Και είπαμε, δεν μπορούσαμε να το γράψουμε στο χαρτί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπαμε. Όποιος έπαιρνε τηλέφωνο και μάλιστα επάνω εδώ και λέγανε είναι από την ανάβηση με τη Σαρονία και επειδή είδαμε ότι πραγματικά παίρνανε εδώ τηλέφωνο, είπαμε να. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά, να γίνει μια τροποποίηση και να μπορούμε να το λύσουμε και να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Διότι πραγματικά εγώ αναγνωρίζω ότι γίνεται η προσπάθεια αυτή που λέτε. Καλό θα ήταν όμως η ανακοίνωση. Το κοιτάξουμε που πάλι. Και σήμερα από το ΚΔΑΠ να απευθύνεται επίσημα σε όλο το Δήμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το κοιτάξουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν χρηματοδοτούν καινούργια ΚΔΑΠ. Δηλαδή, αυτό, ο αριθμός που ανέφερε ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι αυτό που έχουμε κάνει λάστιχο, έτσι. Αυτό που είχαμε. Το έχουμε τραβήξει και το έχουμε προσαρμόσει. Η αρχική άδεια είναι για συγκεκριμένο χώρο και πολύ λιγότερα παιδιά. Δηλαδή, με δική μας ευθύνη το έχουμε μεγαλώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα
σε ένα διαφημιστικό να γραφεί και έδρα καλύβια. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει, αν υπάρχει κάποια παράληψη στο. Να σα πω, δεν το έχω δει καθόλου. Δεν υπάρχει. Απλώς για τη δημιουργία νέου ή μεγαλύτερου ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη. Λοιπόν. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω. Πραγματικά βοήθησε και ο κύριος Δημητρίου με την κοπέλα που έχει μέσα και στείλαμε και σε όλα τα δημοτικά, σας είπα. Και πραγματικά τον ευχαριστώ γιατί πραγματικά βοηθήσανε και από αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα έχει κάποιος, κάποια τοποθέτηση, γιατί καθυστερούμε πολύ τον κύριο Καραγιώργο. Τον λυπάμαι. Και είναι και συνάδελφός σας. Υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντέλο? Ναι. Λοιπόν, δύο κουβέντες ο κύριος Δήμαρχος. Το προσδιορίσα κιόλας, δύο κουβέντες και τέλος. Ναι, ούτως ή άλλως αναλύθηκε αρκετά και ο ισολογισμός αλλά και η εν γέννη λειτουργία της κοινοφελούς επιχείρησης. Βέβαια εδώ διαφαίνεται και από την ένα μίνι απολογισμό ουσιαστικά των πρώτων αυτών μηνών του 2015 ότι έχει αναλάβει ιδιαίτερος πιο ενεργό ρόλο η κοινοφελής αυτή επιχείρηση του Δήμου, διότι πραγματικά είναι ένας από τους πυλώνες κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Αναφέρεται στους δορυφονηπιακούς σταθμούς, στα παιδάκια, αναφέρεται και στο ΚΔΑΠ που είναι μια αντίστοιχη παροχή προς τους συμπολίτες μας για τους μήνες αυτούς που δεν λειτουργούν οι δορυφονηπιακοί σταθμοί και τα δημοτικά σχολεία. Και αναφέρεται βεβαίως και μέσα από το Βοήθεια στο Σπίτι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες όπου προσπαθεί αυτή η υπηρεσία να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερη βοήθεια μπορεί να δώσει σε σχέση με το ότι είναι μια δομή πλέον που τη δημιούργησε το κεντρικό κράτος και την έδωσε στους Δήμους και μετά την ξέχασε, είναι από τις ξεχασμένες δομές που την παράτησε επί της ουσίας και συντηρείται αυτή τη στιγμή από τους Δήμους. Σκοπός και στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ουσιαστικά αυτές τις δομές, τις ξεχασμένες από την κεντρική πολιτεία και τις παρατημένες από την κεντρική πολιτεία, διότι είναι αυτές οι δομές που δίνουν πραγματικά διεξόδους και λύσεις σε τεράστια προβλήματα συμπολιτών μας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης και όλο βέβαια το προσωπικό που εργάζεται έτσι ώστε να παράσει αυτές τις υπηρεσίες προς τους πολίτες που τις απολαμβάνουν και ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς όπου πραγματικά το επίπεδο των παιδικών σταθμών είναι πάρα πολύ υψηλό και μπορώ να πω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και αυτό είναι στα σύν πρωτίστως των εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους και τους διατηρούν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και εγώ πρωτού θα ήθελα να ευχαριστώ κυρία Καρακιουλάφη πραγματικά γιατί προσπαθεί ένα άτομο που είναι στο κομμάτι αυτό για όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν και χρειαζόμαστε και άλλα άτομα, δυστυχώς τουλάχιστον άλλο ένα, λόγω των οικονομιών δυστυχώς τα βγάζει μόνη της. Την ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Αντίρρηση ποιος έχει, είπε ο κύριος Κωνσταντέλος. Μειοψηφείτε. Υπάρχει άλλη μειοψηφία? Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν με πλειοψηφία το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.